Το πρόβλημα των σκουπιδιών είναι δεδομένο πάρα πολλά χρόνια. Έχει φτάσει όμως σε ένα σημείο σήμερα απαράδεκτο. Όπως το αναφέρατε, μια υγειονομική βόμβα. Ο Ιατρικός Σύλλογος έχει κάνει όσες ενέργειες ήταν στο χέρι του να κάνει και δυστυχώς οι ενέργειες του Ιατρικού Συλλόγου είναι περισσότερο γραφειοκρατικές, τεχνικές και όχι επί της ουσίας της λύσης του προβλήματος. Γιατί αν δεν μαζευτούν τα σκουπίδια από τους δρόμους, ο Ιατρικός Σύλλογος θα καλεστεί να αντιμετωπίσει τα αποτελέσματα των προβλημάτων που θα δημιουργήσουν. Δεν μπορεί να βγάλει τα σκουπίδια από τους δρόμους ο Ιατρικός Σύλλογος. Έχουμε επικοινωνήσει με το ΚΕΛΠΝΟ, το Κέντρο Ειδικών Λοιμώξεων. Έχουμε επικοινωνήσει με όλους τους θεσμικούς φορείς του νοσοκομείου. Έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε και ό,τι πρέπει. Και στον εισαγγελέα έχει απευθυνθεί ο πρόεδρός μας. Εάν δεν... Είναι όλοι οι φορείς, υπηρεσίες. Είναι, ναι, εμείς αυτό που έχουμε να πούμε αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχει μια φοβία στον κόσμο, μέχρι στιγμής, ευτυχώς λόγω καιρικών συνθήκων, πάγι, χιόνια, δεν έχουμε αντιμετωπίσει συγκεκριμένα προβλήματα υγείας που προέρχονται, που έχουν αποδοθεί αποκλειστικά στα σκουπίδια. Τόσο η παιδιατρική κλινική, όσο η παθολογική κλινική του νοσοκομείου, όσο ο διοικητής του νοσοκομείου που έχει την σε επαφή συνέχεια με τον πρόεδρό μας και το ΚΕΛΠΝΟ, δεν έχουν επιβεβαιώσει κρούσματα που έχουν σχέση με τα σκουπίδια. Εγώ διαφωνώ πάρα πολύ στην περιγραφή και στη λογική συμπτωμάτων ασθενειών και μιας κατάστασης τρομοκρατικής του κόσμου, γιατί δεν θέλω ο κόσμος να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο. Δεν δικαιούται η πόλη αυτή τη στιγμή να κάνει μια τέτοια συζήτηση. Είναι απαράδεκτο να συζητάμε το 2015 για τις επιπτώσεις που θα έχει η παραμονή σκουπιδιών με 20 και 30 βαθμούς Κελσίου στην ατμόσφαιρα. Δεν το δέχομαι. Είναι πολύ αρνητική αυτή η εικόνα. Η αποκομιδή, η διαχείριση, η κυκλοφορία του σκουπιδιού δεν είναι κάτι στατικό να μαζέψουμε τους τόνους που έχουμε σήμερα. Η παραγωγή του σκουπιδιού είναι μια δυναμική διαδικασία. Άρα χρειάζεται λύσεις σε βάθος χρόνου, λύσεις σταθερότητας, λύσεις προγραμματισμένες, λύσεις που θα έχουν αποτέλεσμα συνεχώς. Ελπίζω να μαζευτούν όπως έχουν υποσχεθεί τα σκουπίδια άμεσα. Σε 15 μέρες. Δεν θα σταματήσουμε να παράγουμε σκουπίδια. Σκουπίδια δεν θα σταματήσουμε να παράγουμε. Είναι δυναμική η διαδικασία του σκουπιδιού. Άρα η λύση που πρέπει να δοθεί είναι μια άλλη μορφή λύση. Προγραμματισμένη, ελεγχόμενη, διαδικαστικά σωστή σε βάθος χρόνου.